Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, γεια σας. Γεια σας για άλλη μια εβδομάδα από τη Μακεδονική Πρωτεύουσα, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη που, όπως συνηθίζω να σας λέω εδώ και πολλά χρόνια, δεν κοιμάται ποτέ. Μιλάει, διαδίδει, αλλά και θέλει να μάθει τα πάντα. Γι' αυτό το λόγο, σήμερα η εκπομπή μας βρίσκεται στο στέκι των Καλοφαγάδων, στο Περιηχθείος, εδώ στην περιοχή της Κρίνης, που τώρα πια αποτελεί την ωραιότερη πρόταση για να απολαύσετε όχι μόνο ψαρικά, αλλά και πολύ ωραία θέα στην Κρίνη. Και μέσα σε όλα, αγαπημένη καλωσμένη, μία φίλη ήρθε απόψε από τα παλιά, μία σπουδαία φωνή, μία υπέροχη καλλιτέχνης, η οποία έκανε πρεμιέρα που αλλού, στην ανθοκομική έκθεση που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμαριάς, και έχουμε τη χαρά, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάζουμε τη Λίτσα Γιαγκούση. Καλωσόρισες, αγαπημένη μου Λίτσα. Χρόνια πολλά, καταρχήν. Χρόνια πολλά στην υγειά μας, χρόνια πολλά. Καλή Πρωτομαγιά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Πόσο καιρό έχω να σε δω με τον κορονοϊό? Χρόνια, Λίτσα, αλλά ο χρόνος δεν περνάει. Πού σκόρδα. Ευχαριστώ. Δεν περνάει, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τι βλέπετε στην κάμερα. Εγώ βλέπω μια Λίτσα πανέμορφη. Πιο καλή από ποτέ. Ο Δήμος σε επέλεξε και έκανε πρεμιέρα σε αυτό το υπέροχο χώρο στην Ανθοκομική, που φέτος γιορτάζει 35 χρόνια, κυρίες και κύριοι, Ανθοκομική έκθεση. Και έκανε την έναρξη των μουσικών παραστάσεων. Πώς σου φάνηκε η όλη εκδήλωση? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία, τιμή μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί... Σου αρέσουν τα λουλούδια, Λίτσα? Πολύ. Γιατί πραγματικά. Τα λουλούδια και τα ζώα, πολύ. Έκανες καμία βόλτα, πρόλαβες να δεις στην ανθρωπομική έκθεση τι παίζει? Φτάσαμε σχεδόν τελευταία στιγμή. Εγώ δεν πρόλαβα να κάνω ούτε πρόβα. Ούτε πρόβα. Κι όμως τα συγχαρητήρια και όλα δεν χρειάζεται. Ναι, πήγαμε. Τελικά, πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ τα ωραία. Τα πολλά χρόνια εμπειρίας πλέον στον καλλιτέχνη δίνουν. Εντάξει, ναι. Έχεις ανασφάλεια καθόλου, Λίτσα, με τον ήχο? Κοίταξε, γενικά έχω ανασφάλεια εγώ. Ναι, καλά, όλοι καλύτερα. Πάντα, και έχω και τρακ πάντα πριν βγω, αλλά μόλις βγω φεύγει. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, την πρόταση για αυτή την εβδομάδα. Περιηχθείος, εδώ στην περιοχή της Κρίνης, αποτελεί την πρόταση διασκέδασης. Επιλέξτε και φάτε καλά ψάρια. Σε αρέσει το ψάρι? Πολύ. Πάμε να δούμε υπέροχα πιάτα που ο Δημήτρης, ο ιδιοκτήτης, τα ετοιμάζει, και όλη η Καλαμαριά παθαίνει σοκ. Για ελάτε μαζί μας. Όπου και πεινάω. Σε λίγο θα πάμε. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Κάνουμε στην υγειά μας με την πανέμορφη Λίτσα Γιαγκούση. Υγεία, οποία... υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αγάπη. Αγάπη και όχι μόνο. Και χαρούμενες στιγμές, θα έλεγα. Ναι. Ξαφνικά, παπ, just the two of us. Just the two of us. Όταν σου έγινε η πρόταση, πώς το δέχτηκες, Λίτσα? Αμέσως, σε δύο λεπτά. Αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Δύο λεπτά το σκέφτηκα. Και όταν σου ανακοίνωσε τον παρτενέρ σου, γιατί ο παρτενέρ ήταν και λίγο κάπως έτσι, δεν ήταν και τραγουδιστής. Δεν είναι τραγουδιστής, ναι, το παιδί, μια χαρά. Δυσκολεύτηκες μαζί του? Στέφανος, ο Στέφανος, ο Κωνσταντινίδης, ναι, το βρήκα μου, το αγόρι. Ο δημοσιογράφος. Ναι, ναι. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Κάναμε 7 live. Πόσες ώρες πρόβα κάνετε, Λίτσα, ας πούμε, γιατί ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν έχει και φωνή, και η φωνή του είναι λίγο και ιδιαίτερα κάπως. Έτσι, δεν ξέρω πώς ακούγονταν στα live ο κόσμος. Κοίταξε, στις πρόβες ήταν πολύ καλύτερα. Καλύτερα, κάτι, έτσι, ναι. Πάθαινε track, δεν ξέρω, ναι. Αλλιώς, ήταν στις πρόβες, ναι, στις πρόβες. Εσύ του έδινες? Δηλαδή, του έλεγα πολλά μπράβο στις πρόβες. Και μετά το είχανε πάνω στο live, Κάτι μπορεί να τύχαινε, εντάξει. Τι αποκόμισες από αυτό το παιχνίδι, Λίτσα? Πέρασα καταρχάς πάρα πολύ ωραία. Το έχω ξαναπεί, ένιωσα όπως είχα νιώσει όταν είχα πάει στη Euro Disney. Ακριβώς, Ναι, ένιωσα παιδάκι. Ήταν... σαν πάρτι, ήταν πάρτι. Δεν έχει κούραση όμως αυτό το πάρτι, γιατί πολύ. Έχει τελείωτες ώρες. Κούραση, κοίταξε, έχει κούραση το Σάββατο. Το Σάββατο. Που είμαστε πάρα πολλές ώρες και οι υπόλοιπες μέρες ήταν normal. Το Σάββατο είχε κούραση, αλλά ήταν τόσο ωραία. Ωραία ατμόσφαιρα, όλα τα παιδιά, οι συμμετέχοντες, η παραγωγή, ο Νίκος, ο Κοκλώνης. Ήταν όλα υπέροχα. Εν σχέση με τον Νικό Κοκλώνη. Μια χαρά. Μια χαρά, είναι πολύ γλυκό παιδί. Πώς το βλέπεις? Γλυκό, πολύ γλυκό παιδί. Όπως φαίνεται, αυτό είναι. Αυτό είναι. Λίτσα, το θέμα του Just the Two of Us, ας πούμε, είναι από πολλά άτομα. Γίνεται ένας χαμός. Εσύ όμως, βλέποντας με το έμπειρο μάτι, ποιος πιστεύεις ότι θα βγει νικητής? Νομίζω αυτό είναι... αυτονόητο. Ποιο όμως, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Κοίταξε, πολύ καλό ζευγάρι είναι ο Beast με τη Λουίζα. Γιατί ξεχωρίζουν, Λίτσα? Γιατί είναι αυτό? Και οι δύο τραγουδιστές καταρχάς. Και έχουν γκέλ προς το κοινό.
Σίγουρα είναι πολύ, πολύ φωτεινά παιδιά, αλλά είναι και τραγουδιστές. Έχουν δηλαδή η κοπέλα που διαγωνίζεται, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται, συγγνώμη, πάμε πάλι. Ναι, δώσ' το. Η κοπέλα που διαγωνίζεται. Η διαγωνιζόμενη, ο Μπίστο, εντάξει, τραγουδίστης, αλλά και η διαγωνιζόμενη Λουίζα είναι τραγουδίστρια, είναι χορεύτρια, έχει κάνει musical. Έχει επαφή δηλαδή με το αντικείμενο. Η παραγωγή του παιχνιδιού σας δίνει αυτή τα τραγούδια που θα πείτε ή εσείς ναι, επιλέγετε. Ναι, ναι, η παραγωγή. Ποιο είναι το τραγούδι που σου άρεσε ή ποιο τραγούδι δεν σου άρεσε και λες, όχ, τώρα πώς θα το πούμε αυτό. Όχι πώς θα το πούμε. Ναι, δηλαδή κάτι που... Ποιο σου άρεσε πολύ, δηλαδή είπες τώρα αυτό θα το ξεσκίσω, δεν υπάρχει ας πούμε. Από αυτά που είπες. Εντάξει. Ωραία ήταν όλα. 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 Ποιο αγάπησες περισσότερο, που είπες ότι ερμηνευτικά το σκίσα το κομμάτι, το τελείωσα. Το σκίσα. Το τερμάτισα, πες το έτσι. Όχι, δεν τερματίσαμε ναι. Ένα κομμάτι, όχι. Αλλά ήταν όλα ωραία. Εντάξει, πιο κοντά σε μένα τα πιο λαϊκά ίσως, το έξω ντέρτια, το κάτω τα χέρια σου που είπαμε, που έχει πει ο Βασίλης Καράς. Αλλά όλα ωραία ήταν. Όλα ωραία. Εντάξει, αν επέλεγα εγώ θα επέλεγα άλλα κομμάτια. Ποια θα επέλεγες, Λίτσα, αυτό θέλω να μάθω. Λοιπόν, ποια τραγούδια θα επέλεγες, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να ακούσω, ας πούμε, δηλαδή, γιατί κάποια φορά ξέρεις, χαντακώνεται και ο καλλιτέχνης, έτσι. Το βάζω κάποια τραγούδια τα οποία καλά, είναι εκτός ναι, των ορίων του, αν θέλεις. Δηλαδή, κάποια τραγούδια, ενώ είναι πολύ ωραία, δεν θα τα επέλεγα να τα βάλω στο πρόγραμμά μου ποτέ. Ποιο θα ήθελες να πεις, ας πούμε, και δεν το είπες και το έχεις αποθυμένο. Αποθυμένο με συσσαγωγικά, έτσι. Κοίταξε, είχα σκεφτεί να πούμε το «Επεμβαίνεις» που έχει πει η Μοσχολιού με το... Για δώσε, να το θυμάμαι, για θύμισέ το μου. «Επεμβαίνεις στη ζωή μου». Α. Αυτό που λέει το μέρος του Ζαμπέτα «Είσαι σκέτο παρακράτος». Πού το θυμήθηκες αυτό. Ωραίο. Και θα του πήγαινε και του Στέφανου. Είχα πει ότι μήπως δείτε, μήπως μας το δώσετε και αυτό. Δεν το είπαμε δώσουμε. Τελικά όχι. Μάλιστα. Κάνουμε μια βόλτα, κυρίες και κύριοι, στην αγορά της πόλης. Σας έχουμε τις ωραιότερες προτάσεις και μείνετε, η Λίτσα Γιαγούση είναι μαζί μας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, από την αγορά της πόλης, εδώ στην Ψαροταβέρνα Περιηχθείως, που είναι το στέκι μου. Εγώ το αγαπάω πολύ, Λίτσα. Είναι και στη γειτονιά μου, εδώ στην Κρίνη. Κρίνη είναι ίσον κλειφάδα Αθήνας, έτσι. Ναι, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι εκτός από υπέροχα πιάτα που ανανεώνεται το μενού, κάθε Σάββατο, εντός ολίγου, θα απολαύσετε και live ορχήστρα. Βλέπεις πλέον τα μαγαζιά. Πλέον έχει ανοίξει, έχει ανοίξει ναι. Η αγορά. Θα μπορούσες, Λίτσα, να πας σε ένα ωραίο εστιατόριο, ας πούμε, όπως καλή ώρα βρισκόμαστε εδώ. Και να σου πούνε, Λίτσα, θέλω το Σάββατο να έρθεις, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη, να μας κάνεις μία εμφάνιση. Βεβαίως. Βεβαίως, Λίτσα. Mm-hmm. Έτσι. Είμαι παντός καιρού. Μα ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα που έκανα καριέρα στην ταβέρνα του Κούκου και τα όχι, λοιπά. Όχι, εμένα μου αρέσει να έχω επαφή με τον κόσμο. Και αυτό είναι. Όταν οι συνθήκες καλές, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τραγουδήσω και σε κλαμπ και σε καφέ και σε τέτοιου τύπου μαγαζί, εστιατόριο. Και... Από όλα τα όνειρα που έχεις κάνει, Λίτσα, ποιο δεν έχεις εκπληρώσει καλλιτεχνικά. Δηλαδή, με ποιον ήθελες να δουλέψεις και δεν δούλεψες. Δεν έχω σκεφτεί τέτοια πράγματα. Σχεδόν με όλους έχω δουλέψει. Ξέρω, αλλά δεν έχω δουλέψει, ας πούμε. Με το Ρέμο. Ναι. Έχουμε κάνει συναυλίες Αμερική με τον Αντώνη. Ναι. Δεν έχω λέξει με τον Κουρκούλη. Τα ήθελε. Πολύ. Αυτό, με τον αυτό Νίκο, τρελαίνω. Θέλω να πεις συνεργασίες που ίσως. Όχι, ίσως θα ήθελες να έχεις. Αυτές που σου είπα, ναι, θα μ' άρεσε και με το Ρέμο και με τον Κουρκούλη. Στην Ελλάδα φυσικά, γιατί με το Ρέμο είπαμε Αυστραλία βρεθήκαμε. Ναι. Αμερική. Αμερική. Ναι, Αμερική. Έφτασε η χάρη σου εκεί. Πες μου εμπειρίες λοιπόν με το Ρέμο στην Αμερική. Πώς σας είναι υπέροχο ο παιδί ο Αντώνης. Ναι, είναι υπέροχο. Κολλήσατε καλλιτεχνικά. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Επειδή είσαι μια καλλιτέχνη η οποία για μένα είσαι σφουγγάρι, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς πάντα τους καλλιτέχνες και βλέπεις τον τρόπο. Τι πήρες από τον Αντώνη Ρέμο, τι σου έκανε εντύπωση, αν θέλεις. Είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ο Αντώνης. Είναι επαγγελματίας, είναι καταπληκτικός τραγουδιστής, είναι ωραίος συνεργάτης. Αυτό είναι πολύ βασικό για μένα. Στην Ελλάδα, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές φωνές, Λίτσα, που έχουν περάσει ή που υπάρχουν, ας πούμε. Τώρα δεν θα τελειώσει. Από το παρελθόν. Καλά. Κορυφαίες φωνές για σένα, ας πούμε. Ναι. Θέλω να μου πεις δύο ή τρεις φωνές, ανδρικές ή γυναικείες του παρελθόντος, που θα μείνουν αξέχαστες στο πέρασμα του. Είναι περισσότερες, δεν είναι δύο-τρεις. Είναι η Μαρινέλα, είναι η Αλεξίου, είναι η Βιτάλη, είναι η Γλυκερία, είναι ο Μητροπάνος, είναι ο Καζαντζίδης. Είναι ο Αγγελόπουλος, είναι... Από τη νέα γενιά ποιους ξεχωρίζεις.
τον Αντώνη, τον Κουρκούλη, τον Δάντη, τον Οικονομόπουλο. Το Δάντη το ξεχωρίζεις, ε. Βέβαια. Πάντα. Βέβαια. Τώρα να βάλουμε και στους καινούργιους το Ερζή και εννοείται. Έτσι, και από κορίτσια, η Νατάσα, η Δέσποινα, από μοντέρνες, η Φουρέιρα μου αρέσει πολύ. Και άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεχάσω κάποιον. Η Πάολα σου αρέσει? Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Μελλοντικά σχέδια, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δισκογραφικά καταρχήν είμαστε κάπου, ετοιμάζεις κάτι? Κοίταξε, μαζεύω κομμάτια. Μαζεύεις. Έχω βρει τρία που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα έχω κάνει demo. Θέλω να είμαι λίγο προσεκτική. Θέλω να βρω ένα τραγούδι που να ξετρελαθώ. Το βρήκες? Ναι, είμαι κοντά. Τι τραγούδι είναι, τι είναι, μπαλάντα, τι είναι, ας πούμε? Δεν είναι, σου λέω, θέλω να βρω κάποια τραγούδια, να τα κάνω demos και να επιλέξω μετά. Ναι. Μάλιστα. Κοίτα, βασικά θέλω να είναι λαϊκό τραγούδι. Λαϊκό. Λαϊκό. Είναι το λαϊκό. Να έχει λαϊκό ηχόχρωμα. Και δεν είπα, δεν πεθαίνει ποτέ το. Ναι. Κάνουμε μία βόλτα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε μία στάση στη διασκέδαση της πόλης. Εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην πολύ όμορφη παρέα με τη Λίτσα Γιαγκούση, η οποία ήρθε και φεύγει τάκτα. Πολύ γρήγορα όλα συμβαίνουν, βρε Λίτσα. Πρέπει να πας και το Σάββατο στο Jazz The Two of Us. Ναι. Τι είναι το τελευταίο, κάτι φινάλε, τι θα κάνουμε? Ένα medley, εγώ ο Τριαντάφυλλος, ο Ζερόμ και η Κατερίνα Στανής. Α, ξέχασα να την πω την Κατερίνα. Έλα. Ναι, μεγάλη τραγουδίστρια. Και ο Τριαντάφυλλος είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Εγώ θεωρώ ότι λίγο μήπως έχει χαλάσει η φωνή της Στανής η Λίτσα. Η Κατερίνα είναι η Κατερίνα. Αλλά όπως και να το η πει. Η Κατερίνα είναι. Εδώ έβλεπα την σχολείο. Σχολείο, ε. Σχολείο. Εγώ τη μελετάω. Τη μελετάς, Λίτσα. Είναι από τις τραγουδίστριες που μελετάω στο σπίτι μου. Αυτή έχει ένα παράξενο γκέλ. Η φωνή αγγίζει την ψυχή του κοινού, νομίζω, Ελίτσα. Δεν υπάρχει Στανήση για μένα. Είναι μεγάλη τραγουδίστρια. Τηλεόραση βλέπεις? Πολύ. Πολύ, ε. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στην ελληνική τηλεόραση, θέλω να ξέρω. Βλέπω. Βλέπω κάποιες σειρές. Βλέπω... Τι σε χαλαρώνει στην τηλεόραση? Να σου πω ότι με χαλαρώνει τον τελευταίο καιρό. Τι βλέπω μεσημέρι, ναι, ναι. Δεν το πιστέψεις. Τι. Για να ακούσω. Το βλέπω μεσημεράκι όμως. Ναι. Τη Μαντάμ Σουσού, θυμάσαι. Τι απίστευτο, τι μου θύμισες. Ναι, ναι, βλέπω τα επεισόδια της Madame Soussou. Εντελώς χαλαρωτικό. Υπέροχη. Θεωρώ υπέροχη ότι σειρά, είναι το Λεξοτανίλ της εποχής μας. Ναι, δεν υπάρχει, ναι, ναι, ναι. Τι απεχθάνεσαι να βλέπεις την ελληνική τηλεόραση? Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, αν θέλεις? Που με ενοχλεί? Ναι. Δεν βλέπω κάτι που με ενοχλεί, δεν ξέρω. Δεν μου έρχεται κάτι που με ενοχλεί, okay. Γιατί δεν το βλέπω μάλλον. Όταν τραγουδάς, τι σε ενοχλεί, Λίτσα Γιακούση? Τίποτα. 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 Εάν... Σου πω κάτι. Ναι. Όταν τραγουδάω και είναι, και είναι οι συνθήκες ωραίες γενικώς, είμαι πολύ πολύ ευτυχισμένη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι και, και λογικό και είναι, επόμενο. Ναι, ναι. Είναι από τα πράγματα που κάνω που με κάνουν πολύ ευτυχισμένη. Στα έντονα ερωτικά βλέμματα των αντρών που σε πολιορκούν και γυναικών, γιατί όχι, τα βλέπεις, μπορείς να τα διακρίνεις πάνω από την πίστα? Τα κακοπροαίρετα σχόλια που ίσως γίνουν από μία κοπέλα ή από κάτι, ούτε αυτό το... Ούτε αυτό. Άρα δεν είσαι από τις τραγουδίστρες οι οποίες παίζει μέσα σε εισαγωγικά με τα τραπέζια και γενικότερα, δηλαδή... Παίζω, αλλά παίζω με όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις, αν ας πούμε εγώ σε φλερτάρω πολύ ναι, εντάξει, έντονα, θα το καταλάβω, δεν είναι χαζί. Ανταποκρίνεσαι, ας πούμε, παίζεις, κάνεις παιχνίδι. Είναι όμως σε φιλικό επίπεδο. Δηλαδή καλά, μπορεί, εντάξει, δεν μπορεί να με φλερτάρεις, ναι, και να είναι και η γυναίκα σου δίπλα, ναι, και να με φλερτάρεις. Θα σε κάνω να με δεις φιλικά και η γυναίκα σου δεν θα με ζηλέψει. Θα σε αγαπήσει. Ναι. Αυτό είναι η επιτυχία του καλλιτέχνη. Το έχεις δουλέψει δηλαδή, αυτό δηλαδή, ή το έχεις... Όχι, το, είναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα έρθω κοντά σου, μπορεί να σε φιλήσω κιόλας. Μπράβο. Αλλά δεν θα είναι φιλί πονηρό και θα φανεί. Και θα το καταλάβει. Θα το καταλάβεις και εσύ και η γυναίκα σου και ο κόσμος. Μάλιστα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στην Ψαροταβέρνα Περιηχθείος, που αποτελεί την πρόταση διασκέδασης για αυτή την εβδομάδα και όπως σας είπα σε λίγο καιρό, κάθε Σάββατο βράδυ θα απολαμβάνετε και ζωντανή λαϊκή ορχήστρα και μέσα σε όλα αυτά η αγαπημένη μας Λίτσα Γιαγκούση να μας εξηγεί τα πάντα. Μου έλεγες προηγουμένως λοιπόν ότι
Έχεις μία μυστική χημεία ώστε κάνεις τον κόσμο ή έναν άντρα, αν σε φλερτάρει, να μην ζηλέψει η γυναίκα, γιατί έχεις τον τρόπο να προσεγγίσεις και να δημιουργείς αυτή τη φιλική ατμόσφαιρα. Ναι. Πες μου όμως τώρα μία ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχεις δεχτεί από θαυμαστή ή θαυμάστρια, η οποία σου έχει μείνει στο μυαλό. Δηλαδή, θα σου πω τώρα, η Πίτσα Παπαδοπούλου με έχει πει, έχει έρθει τυφλή στο καμαρίνι μου, με ακούμπησε και μου έλεγε, τώρα είναι σαν να βλέπω, κυρία Παπαδοπούλου. Ο Στέλιος Διονυσίου μου έχει πει ότι έχει έρθει θαυμάστρια, έχει ανοίξει το στήθος της και ήθελε να θυλάσω. Θύλασε. Θύλασε. Θύλασε, σας τα λέω. Θύλασε, Λίτσα, θύλασε. Η Σάγια μου έχει πει ότι έχει κάνει σεξ στα καμαρίνια. Και η Πολύνα, νομίζω. Με θαυμαστή. Όχι, με τη σχέση της. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω τώρα. Σου λέω διάφορα. Πες μου εσύ κάτι ακραίο που έχει, ας πούμε, που έχει, σου έχει μείνει στο μυαλό, έμεινε παγωτό, που λένε. Το έχω ξαναπεί, νομίζω. Γονάτισε κάποιος και μου έκαισε τα πόδια πολύ σφιχτά. Πολύ σφιχτά όμως, και ήμουνα λίγο έτσι, κόντουσα να φύγει. Ναι, ναι. Δεν μ' άφηνε αυτό. Ένιωσες κλειδωμένη. Ναι, και δεν μπορούσα, να έχει σφίξει και τόσο πολύ που πώς δεν είχα ισορροπία. Τίποτα, πολύ. Ήταν και λίγο μεθυσμένος. Προσπάθησα αυτό. Ήρθανε και τον απαγκίστρωσαν από πάνω. Μάλιστα. Το τραγούδι, γενικότερα στη σημερινή εποχή, όπως ήταν στο παρελθόν, έχει την έγκλη που είχε στο παρελθόν, Λίτσα. Δηλαδή, παλαιότερα ξέρεις, οι τραγουδιστές, superstar, big star ή οτιδήποτε. Είμαστε σε μια εποχή που εναλλάσσονται τα πάντα ή οτιδήποτε. Δηλαδή ο κόσμος υποφέρει, υπάρχει ανέχεια, υπάρχουν τα πάντα όλα και θέλω να μου πεις, είναι το ίδιο η ανταπόκριση του κοινού ως προς τους τραγουδιστές όπως στο παρελθόν? Η ανταπόκριση μπορεί να είναι η ίδια. Γενικώς όμως έχει αλλάξει λίγο το πράγμα. Υπάρχει μια απομυθοποίηση, γιατί υπάρχουν και τα social, είναι πολύ εύκολο να δεις κάποιον από την ώρα που ξυπνάει τον βλέπεις. Ακριβώς, κατάλαβες. Ναι, είναι τόσο... Ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτό. Και αυτό που παλιά περίμενες να δεις ένα καλλιτέχνη... Να σου κάνει μια live εμφάνιση. Να κάνει μια live εμφάνιση ή να τον δεις ένα εξώφυλλο ενός περιοδικού. Μπράβο, ναι. Τώρα πλέον... Τώρα είναι εσύ πολύ είναι... άμεσο, πολύ... Με τα social media, Λίτσα, ασχολείσαι, δηλαδή τώρα έχεις προσωπική σελίδα στο Instagram που την διαχειρίζεσαι εσύ, TikTok, Facebook. Ναι. Με βοήθεια. Με βοήθεια, ε. Ναι, δεν το έχω ακόμη πολύ καλά. Θα ήθελες, γιατί γίνονται πράγματα μέσα από τα social media. Γίνονται πράγματα. Ε, γίνονται, Λίτσα, και δεν γίνονται. Η Βάνα. Ναι, γίνονται πράγματα. Ναι, ναι, το δουλεύω. Το δουλεύεις, ναι, προσπαθώ και... Δεν είμαι σαν συγκρασία πολύ του, αλλά το παλεύω, ναι. Και όχι μόνο που κάνω δουλεύεις, δουλεύεις κάπου στην Αθήνα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Εμφανίσεις έκανα. Εμφανίσεις δεξιά και αριστερά. Τώρα το καλοκαίρι, τι σκέφτεσαι, πώς πρέπει να περάσει. Το ίδιο. Κλείνω δουλειές, αυτή τη στιγμή είναι... Δηλαδή ψάχνω και το τραγούδι. Μόνιμο μέχρι στιγμής όχι. Όχι. Το καλύτερο νομίζω. Αλλά κλείνω εμφανίσεις, ναι. Τι σου αρέσει περισσότερο στα ταξίδια που κάνεις, όταν πας για τραγούδι? Λες, ας πούμε, εντάξει, οκ, θα τραγουδήσω, θα περάσω καλά, γουστάρω, τα πάντα όλα. Ας πούμε, όταν έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο πράγμα μετά τη δουλειά, τι είναι αυτό που λες, πω, που θα πάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να κάνω μια βόλτα, ας πούμε, να βγω στα μαγαζιά ή να φάω, ναι, καλά. Να φάω και να... και να πιω καφέ στην παραλία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Από όλες τις πόλεις που έχεις πάει, ποια είναι αυτή που έχεις αδυναμία και έχεις αγαπήσει περισσότερο? Νομίζω ότι Θεσσαλονίκη. Έχω ζήσει πιο πολύ εδώ, έχω φίλους. Που σε αγαπάμε, ναι, και σε στηρίζουμε. Ναι. Μάλιστα, κάνουμε μία βόλτα κυρίες και κύριοι και κλείνουμε, γιατί η ώρα μας περνάει και η Λίτσα πρέπει να φάει με όλο το team. Όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι, περνάει και το In-N-Out City σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Λίτσα Γιαγκούση, γιατί μετά από μία συναυλία πολλών ωρών μου έδωσε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μου, έστω και αυτό το λίγο, γιατί θα ήθελα περισσότερο να σε χαρώ. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα τα πούμε λίγαν συντόμως, γιατί κάτι ετοιμάζω εγώ στη Θεσσαλονίκη και θέλω να είσαι κοντά μου. Θα σας ανακοινώσουμε μέσα από την εκπομπή μας. Και επειδή πήρα και το πράσινο φως από σένα, θα είναι κάτι πολύ δυνατό σε κοσμικό και εύκολο να γίνει. Χαρά μου, χαρά μου. Σ' αγαπώ πολύ. Θα ήθελα να
στείλεις το μήνυμά σου κοιτώντας την κάμερά σου στο κοινό της πόλης που σε αγαπά και σε στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια και ποιο τραγουδί θα τους αφιερώνεις από τα δικά σου τραγούδια? Αφιερώσω πιο... τα χιλιόμετρα. Δώσε το ρεφρέν του να γουστάρω λίγο λίγο. Τα χιλιόμετρα που έκανα αγάπη μου για σένα. Τα χιλιόμετρα μέτρα τα απόψε ένα-ένα. Τα χιλιόμετρα που έτρεξα να έρθω κοντά σε σένα. Μέτρα και τα σ' αγαπώ που πήγανε χαμένα. Κυρίες και κύριοι, τα αστέρια και μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Ήταν μαζί μας η Λίτσα Γιαγκούση. Ευχαριστώ πολύ.